Το τροχιό ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τι 11 το πρωί της Τετάρτης, στο παλιό Καβάλας, όταν η οδηγός ενός γιοταχή αυτοκινήτου που κινούνταν με κατεύθυνση ανατολικά προς Καβάλα έχασε τον έλεγχο, προφανώ λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου και προσέκρουσε στα μεταλλικά προστατευτικά κάγκελα. Παρά την ένταση της πρόσκρουσης, προκλήθηκαν μόνο υλικέ ζημιές στο αυτοκίνητο. Συνελήφθη το πρωί τη Τρίτη στο Ομό Καβάλα από αστυνομικού σηματοσυνοριακή φύλαξη απών τη Διεύθυνση Αστυνομία Ροδόπη, 20χρονο αλλοδαπό υπήκο Συρία, ο, ο οποίο προωθούσε στο εσωτερικό τη χώρα τέσσερι μη νόμου μετανάστε υπήκο Συρία. Αναλυτικότερα στην Εγνατία Οδό Κομοτινή Ξάνθη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάση στον 20χρονο οδηγό και αυτοκινήτου, πλην όμω αυτό δεν συμμορφώθηκε, ανέτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από του αστυνομικού. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, κατευθύνθηκε στο λιμάνι Φίλιπο Β στον Ομό Καβάλα. Έξω από το λιμανιού το όχημα κινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό του αυτοκίνητου, διαπιστώθηκε ότι ο Σάχνος μετέφερε με αυτό παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις μηνόμους μετανάστες. Συνελήφθησαν το πρωί τη Τρίτη στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικού υποδιέθυνση ασφάλεια Αλεξανδρούπολη, δύο ημεδαποί ηλικίε 45 και 28 ετών, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση τη νομοθεσία περί εθνικού τελωνιακού κώδικα. Ειδικότερα στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνε στι οικίε των δραστών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην οικία του 45χρονου 594 πακέτα τσιγάρων και 50 συσκευασίε με καπνό, στην οικία του 28χρονου 10 πακέτα τσιγάρων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο ή ανάλογοι φόροι και δασμοί. Στο τριμελέ εφετείο κακουργημάτων Θράκη στην Κομωτινή, επρόκειτο να δικαστεί το πρωί τη Τετάρτη, υπόθεση ενό Προέδρου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Δήμου Καβάλα από τον Ιούλιο 2013 και τον Αύγουστο 2014, στην οποία σύμφωνα με τη δικογραφία, στη Σχολική Επιτροπή το συγκεκριμένο διάστημα δημιουργήθηκε έλλειμμα ύψου 255.000 ευρώ, ωστόσο το τελικό ποσό αναμένεται να κλειδώσει μετά και το τελικό πόρισμα εκτίμηση του νομικού προσώπου, ενώ αξίζει να σημειωθεί εξίσου πω η έδρα έδωσε αναβολή στην υπόθεση, ορίζοντα την εκδίκαση τη υπόθεση για την 5η 4 Οκτωβρίου 2018. Συνελήφθη το απόγευμα τη Κυριακή στο Προμαχώνα, 46χρονο υπήκο Ρουμανία, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει σε όχημα που οδηγούσε τρία μαχαίρια και ένα σπρέι πιπεριού, τα οποία και κατασχέθηκαν άμεσα.